στόμα περιέχει την πηγή. Ποιο χέρι ξεριζώνει τα αγριόχορτα, ποιο στόμα περιέχει την πηγή. Καμιά νύχτα τον ανθρώπο να βατεί, καμιά νύχτα τον ανθρώπο να βατεί. Κάποτε μπορείς να ξαναδείς το πρόσωπό σου μέσα από τους παλαιούς ερυπιώνες. Καμιά νύχτα τον ανθρώπο να βατεί, καμιά νύχτα τον ανθρώπο να βατεί. Κάποτε μπορείς να ταξιδέψεις στους αιώνες που γυρεύουν ακατάπαυστα εικόνες. Καμιά νύχτα τον ανθρώπο να βατεί, καμιά νύχτα τον ανθρώπο να βατεί. Γράφω σημαίνει συναρμολογώ τα όνειρα. Σημαίνει ζω την ουτοπία να πλευρίσω το απρόσιτο. Ποτέ δεν θα καταφέρετε να κρύψετε τον ψυχίατρο πίσω από τα πείματά σας, κύριε Πρατικάκη. Και αυτή η προέλευσή σας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της γραφής σας. Το απρόσιτο λοιπόν το πλευρίσατε από δύο πλευρές. Αυτή του ψυχιάτρου και αυτή του ποιητή. Πώς συνερούνται αρμονικά αυτές οι δύο ιδιότητες? Είναι μια δύσκολη, ένα δύσκολο εγχείρημα. Ο ψυχίατρος σκάβει, αναλύει, διαιρεί και φωτίζει τα ασυνείδητα περιεχόμενα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Τους φόβους, τις επιθυμίες που είναι κρυμμένες και μέσα από τους μηχανισμούς άμυνας ο άνθρωπος προσπαθεί να δείξει ένα ιδανικό πρόσωπο, ένα πορτρέτο εξειδικευμένο για να νιώθει ότι είναι επαρχής και να νιώθει ότι έχει απαλλαγή από το να είναι σε κοινή θέα αυτά που τον φοβίζουν. Έτσι λοιπόν, μέσα από την ανάλυση ο ψυχίατρος βγάζει το υλικό αυτό, το ασυνείδητο περιεχόμενο και το ανεβάζει στο φως της συνείδησης. Ο ποιητής τι κάνει? Συνθέτει, αναπλάθει αυτό το σκόρπιο όνειρο και το περνάει σε μια τάξη αισθητική. Έτσι λοιπόν ο ποιητής ενοποιεί, συνοψίζει και συμπυκνώνει ιδέες και αισθήματα, περιεχόμενα και σκέψεις και μπορεί να δώσει φωνή στο άρρητο. Δηλαδή ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η ποίηση είναι ο αντίποδας της ψυχανάλυσης. Κάτι τέτοιο. Ναι, είπα, αλλά μόνο τη στιγμή της πλήρους εγκατάλειψης θυμάσαι το λησμονημένο παιδί. Και παίρνα στους απρόσωπους δρόμους στην υγρή νύχτα, ρωτώντας έκπληκτους διαβάτες, από πού πάνε χείριες στο ορφανοτροφείο. Για ποιο ορφανοτροφείο μιλάτε, αγαπητέ? Μα για εκείνο που ήμουν τρόφιμος εκγενετής, ανθρωπέ μου. Πώς δεν το ξέρετε, φώναξε με τρόμο. Αλίμονο, τι αδιάφορος κόσμος, που επιμένει σε μια απλοϊκή εκδοχή για να εξηγήσει ένα αφάνταστα πολύπλοκο και αμετάφραστο σύμπαν. Μα λίγο αργότερα με στη βροχή, καθώς κατέβαινα από σύμπτωση σε λάθος στάση, έβλεπα έκπληκτος να έχει συντελεστεί μια αδιόρατη αναγέννηση. Σας περιμέναμε. Όλα είναι έτοιμα από καιρό, φώναζε ο κόσμος. Τι σας έκανε να χαθείτε, τη στιγμή που εδώ πεζόταν όλο σας το παρελθόν και μια δική σας κίνηση αρκούσε για να κάνει το μέλλον σας να ξαναρχίσει. Θυμάμαι ψέλισσα. Μαθαρώ, αν δεν χαθεί κανείς, πώς να ξανάβρει ένα κάτι από αυτό που υπήρξε. Τότε μόνο διέκρινα τα ζεστά βράχια στην άκρη της θάλασσας, με την παιδική σπηλιά που μας έκρυβε γεμάτη φύκια από όλα μας τα παραπτώματα. Ώστε λοιπόν υπάρχουν μονοπάτια που οδηγούν τόσο βαθιά στο αληθινό μας παρελθόν, αναρωτιόμουν, ενώ συνέχιζε να βρέχει σαν μια απαλή συμφωνία από όλα τα λησμονημένα όργανα της ορχήστρας.
ψυχαναλυτικής ιδιοσυστασίας στις θεματικές σας, ενοχή, παραφροσύνη, διχασμός, ο ταραγμένος ψυχισμός του σύγχρονου ανθρώπου στις αναζητήσεις και στις ανησυχίες σας, και γι' αυτό δεν περιμένει κάποιος εύκολα να διακρίνει τόσο λυρισμό να ξεπηδά μέσα από το ποιητικό έργο ενός γιατρού. Και για να προσποιηθώ εγώ λίγο τον ψυχίατρο, να σας ρωτήσω, μήπως ικανοποιήσατε σπουδάζοντας ιατρική τη ματαιοδοξία κάποιου γονέα σας και μπλέξατε τα δύο στην πορεία? Όχι, παρότι ήταν ένα όνειρο της μητέρας μου, γιατί υπήρχε ένα πρότυπο στα παιδικά χρόνια, ένας γιατρός αλτρουιστής και ουμανιστής, Παπαγεωργίου, μακρινός μας συγγενής, όπου ήταν ένα πρότυπο για όλους τους νέους της εποχής εκείνης. Αλλά βέβαια, γενικά σαν γιατρός, εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να γίνω γιατρός, παθολόγος ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Και μόνο η ψυχιατρική με ενδιέφερε, γιατί πάντα υπήρχε η ανάγκη της αναζήτησης, η ανάγκη να κατέβω σε σκοτεινά περιεχόμενα, όπως ο Ηράκλητος έλεγε ότι ψυχής πείρατα, όταν διαβάσα αυτό, λέω θα πρέπει να γίνω ψυχίατρος. Ψυχής πείρατα ιών ουκάν εξεύριον πάσαν επιπορευόμενος οδόν. Της ψυχής λέει τα πέρατα, δεν μπορεί να τα βρει κανείς, όποιο δρόμο και μπάρει. Αυτή λοιπόν η περιπλάνηση με γοήτευσε. Αποφασίσατε να τα ψάξετε αυτά. Ναι. Ήθελα να τα ψάξω, γιατί ήθελα να ψάξω πρωτίστως αυτό το σκοτεινό πυρήνα που έχει μέσα του άνθρωπος και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με αυτό, γιατί πιστεύω ότι μόνο τότε μπορεί να συνερέσει το καλό με το κακό και να αποκτήσει μια συνεκτικότητα και μια συνοχή το εγώ του και να μπορεί πρωτίστως να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του και άρα με τον κόσμο. Και μια και μιλήσαμε για τη μητέρα σας, να μου πείτε για τη μητέρα σας, για τους γονείς σας, τα παιδικά σας χρόνια. Γεννήθηκα στο Μύρδο, σε ένα χωριό παραθαλάσσιο, πραγματικά παραδείσιο. Και ένας ποιητής είπε, ο Ιφαντής, ότι ο Πρατικάης είναι σημαντικός ποιητής, γιατί είχε μπαλκόνι του το Λιβικό Πέλαγος. Τα κύματα μπαίνανε μέσα στο παιδικό μας δωμάτιο, ήταν ένα πέτρινο σπίτι χτισμένο πάνω στη θάλασσα. Και τα χήματα μπαίνανε κάτω από τα παιδικά μας κρεβάτια και το πρωί η μητέρα μου έβγαζε μια παλάμη φύκια και άμμο κάτω από τα κρεβάτια μας, δηλαδή μας έπλαινε και μας ξέπλαινε η θάλασσα. Οι γονείς μου κοιμόταν και όλοι οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή, κοιμόταν στην Αμμουδιά και μάλιστα πιθανόν να έχω συλληφθεί στην Αμμουδιά, κοιμόταν τη νύχτα πάνω στην άμμο. Γι' αυτό σε ένα ποίημά μου, στα αφημένα ίσια στη Χλώη που είναι αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα, ξεκινάω και λέω μήνες πριν γεννηθώ γνώρισα το ρυθμό της θάλασσας, που είναι κυριολεκτικό, δεν είναι μεταφορά, δηλαδή όντας η μητέρα μου έγκυος άκουγα σαν παιδί πριν να γεννηθώ το ρυθμό της θάλασσας και τα κύματα, γιατί μεγάλωσα την κυριολεκτική μέσα στη θάλασσα, εκεί περπάτησα, εκεί μίλησα και ίσως ο πρώτος μου δάσκαλος, ο πρώτος μου γλωσσολόγος να είναι η θάλασσα ή να είναι η φλίσβη και οι απέραντες φωνές της θάλασσας που είναι κλάμα, μυρολόι, βόγκος, τραγούδι, ερωτικό κτλ. Η θάλασσα για μένα περνάει σε όλη μου και διαποτίζει όλο μου το έργο.